Ένοχος μεταθάνατον κρίθηκε από ρωσικό δικαστήριο ο Σεργέι Μαγνίνσκι, ο Ρώσος σύμβουλος του Δυτικού Επενδυτικού Ταμείου Έρμιντας Κάπιταλ, που πέθανε το 2009 κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του, κηρύχθηκε ένοχος για φορολογική απάτη. Για τους υποστηρικτές του, ο Μαγνίνσκι υπήρξε σύμβολο του αγώνα κατά της διαφθοράς στη Ρωσία. Το 2008 κατήγγειλε αξιωματούχους της αστυνομίας και της εφορίας για διαφθορά. Οι αρχές απάντησαν κατηγορώντας τον ίδιο για φορολογική απάτη. Ερήμην καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ο επικεφαλής του Έρμιτας Κάπιταλ, ο Βρετανός υπήκοος Βίλιαμ Μπρόουντερ. Ο Μπρόουντερ ηγήθηκε διεθνούς εκστρατείας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Κατήγγειλε ότι ο Μαγνίνσκι είχε πέσει θύμα βασανιστήριων και στερήθηκε ιατρικής φροντίδας. Ο Μαγνίνσκι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 37 ετών σε φυλακή της Μόσχας μετά από 11 μήνες κράτησης. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κρεμλίνου απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Η υπόθεση προκάλεσε ένταση στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία.